αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ευγνώμονες είμαστε για τη φωνή Του, για το Πνεύμα Του το Άγιο. Τον ευχαριστούμε γιατί κάνει χάρη ο Θεός και είμαστε και σήμερα στην Εκκλησία Του. Να διαβάσουμε, αδερφοί, με τη χάρη του Θεού. Αν θέλετε να ανοίξουμε σελίδα 958. Σελίδα 958 είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το ΚΑΠΑ 958. ΚΑΠΑ κεφάλαιο. Απ' την αρχή. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλι ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας, και ει του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού, λέγει προς αυτού Σίμων Πέτρος, υπάγων αλλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς, και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίεσαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αγιαλών, δεν γνώριζαν όμως οι μαθηταίοι ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγειον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδυνήθησαν πλέον αστήρωση αυτό από του πλήθους των ιχθύων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπη ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι ήτο γυμνός. Και έριψε εαυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθηταί ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας, σύροντες το δίκτυο των ιχθύων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις τη γη, βλέπουσι ανθρακία κειμένη και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε τον δίκτυο επί τη γη, γέμων ιχθύων μεγάλων 150 τριών, και ενώ ήσαν τόσοι, δεν ισχύστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, σύ, τι είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις μαθητάς αυτού, αφού είχε έρθει εκ νεκρών. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελπίθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά αγαπάς με, και είπε προς αυτόν Κύριε εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν Ιησούς βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς λέγω ότι είσαι ο νεότερος, σε ζώνιε σε αυτόν και περιπάτησε όπου ήθελες, αφού όμως γυράσεις θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει το Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφίζεται ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα το μαθητή τον οποίον ηγάπη ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε, τι είναι ο παραδίδωσε. Τούτον ειδώ ο Πέτρος λέγει προς τον Κύριο, στον Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτός θέλει να μένει, ο σου έλθω, τι προσέ, ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει ο σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και εξεύρωμον ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και πολλά άλλα όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία δεν γραφθώσει καθέν. Δε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Οι αποφάσεις που παίρνουμε, αδερφοί, έχουν κόστος. Οι αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος έχουν το κόστος το οποίο, όπως ξέρουμε, ότι σπείρει ο άνθρωπος και τούτο θέλει θερήσει. Και ο Θεός, αδερφοί, είναι αυτός ο οποίος θέλουμε στη ζωή μας να μας οδηγεί. Θέλουμε στη ζωή μας να είναι μπροστά μας και εμείς να τον ακολουθούμε, να ακολουθούμε τα ίχνη του. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε έχει ένα λόγο να μας πει και αν σε αυτόν τον λόγο υπακούσουμε, τότε ο Θεός το σίγουρο είναι και το βέβαιο ότι θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Το βέβαιο είναι ότι όποιος πιστεύσει στο Θεό δεν θα κατεσχυνθεί, δεν θα ντραπεί και όποιος αφήσει όλη του τη ζωή στον Κύριο, το βέβαιο είναι ότι ο Κύριος θα αναλάβει τη ζωή του κατά πάντα.
Κατά πάντα, κατά πάντα. Και αυτό που πολλές φορές, αδερφοί, σκεφτόμαστε είναι ότι ο Κύριος άραγε ασχολείται και με τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μου. Βεβαίως και ασχολείται. Και αρκεί στον άνθρωπο να έχει την πίστη, τη μικρή ως κόκκο συνάπεως, για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Χριστό. Να τον πιστέψει, γιατί δεν θα μπορέσει αλλιώς να τον ακολουθήσει. Να του δώσει ο Θεός τη σοφία, την υπομονή, να του χαρίσει ο Θεός πίστη, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Κύριο και να κάνει αυτό το οποίο ο Θεός του εντέλεται. Και πραγματικά, αδερφοί, ο Θεός ασχολείται με οποιαδήποτε λεπτομέρεια της ζωής μας. Δεν είναι μόνο ο Θεός που θα ασχοληθεί με τις ασθένειές μας, μεγάλων θαυμάτων, αλλά είναι και μικρών θαυμάτων. Βεβαίως, ποιος άλλος μπορεί να σε θεραπεύσει, μόνο ο Χριστός. Ποιος άλλος μπορεί να σε σώσει, μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, δια Πνεύματος Αγίου εργάζεται στις καρδιές μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, εργάζονται στην καρδιά μας καθημερινά και ασχολούνται με όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν είναι θαυμαστό, αδερφοί? Ασχολείται ο Θεός για σένα, για τη ζωή σου, σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν πηγαίνει στον Θεό να τον ρωτήσει, δεν αφήνει τον εαυτό του πίσω και να βάλει τον Θεό μπροστά, να ρωτήσει και να αφήσει το βάρος του πάνω στον Κύριο, χάνει από τις ευλογίες τις ετοιμασμένες από τον Πατέρα. Χάνει τα δώρα τα οποία ο Θεός έχει έτοιμα για αυτόν ο οποίος πιστεύει, και είναι άνωθεν τα δώρα αυτά. Από εκεί έρχονται τα δώρα. Από τον Πατέρα των Φώτων. Και τι θέλει ο Θεός? Να τον ακολουθείς σε όλη σου τη ζωή, σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Και όπως και ο Πέτρος, αδερφοί, έτσι και εμείς πολλές φορές μας έρχεται μία ιδέα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αποφασίζεις, αποφασίζω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Γιατί το έχω δει και φαίνεται στα μάτια μου λογικό, όμορφο και θα το κάνω. Ποιος με εμποδίζει? Κανένας. Και ο Θεός επίσης κανέναν δεν εμποδίζει να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, μας δίνει ελευθερία. Κανέναν δεν δεσμεύει. Κυρίως, βεβαίως, όμως, μας δίνει ελευθερία από τις αμαρτίες. Μας ελευθερώνει από τις αμαρτίες. Μας ελευθέρωσε από τον κόσμο. Μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του κόσμου τούτου. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μένει στα πράγματα του κόσμου ή γυρνάει γύρω-γύρω από τα πράγματα του κόσμου, ζητάει να δουλωθεί στην αμαρτία. Ζητάει να δουλωθεί στον άρχοντα του κόσμου τούτου. Ζητάει να δουλώσει την ψυχή του, όχι σε αυτόν που τον ελευθέρωσε, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα τον μαστιγώνει, θα τον ταλαιπωρεί και θα του δεσμεύσει την ελευθερία. Και αυτό ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές. Νομίζει ότι αν κάνει αυτό που θέλει, ότι ίσως και να είναι και ο Θεός μαζί του, που δεν θα είναι, γιατί αν κάνω αυτό που θέλει, ο Θεός θα είναι μαζί μου. Ταλαιπωρείται, χάνει την παρησία του, απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, απομονώνεται από τα αδέλφια του και σιγά σιγά κρυώνει. Και ήθε ο Θεός, αδελφοί, να μας χαρίζει πάντοτε την πρώτη αγάπη. Πάντοτε να μας υπενθυμίζει το λόγο του, πάντοτε να μας υπενθυμίζει τι έκανε στη ζωή μας ο Θεός. Μη λησμονείς τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Μέσα από πολλές εμπειρίες τη ζωή σου, μικρές και μεγάλες, ο Θεός θα σε φέρνει όλο και πιο κοντά Του, εφόσον εσύ έχεις την πρόθεση να κάνεις ένα βήμα και ο Θεός να κάνει τα υπόλοιπα. Όσο τον πλησιάζεις στο Θεό, τόσο ο Θεός θα έρχεται πιο κοντά σου. Ποιος είναι το παράδειγμά μας? Είναι ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι δύο ήταν πάντοτε εν. Πολλές φορές το λέει ο Λόγος του Θεού μέσα αυτό. Εγώ με τον Πατέρα μου είμαστε ένα. Δεν χωρίζουν αυτοί οι δύο. Ποτέ δεν χωρίσανε. Και αν ο Θεός τον έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη, γιατί τον έστειλε? Για να κάνει αυτό το οποίο του είπε ο Πατέρας του, γιατί ήταν ένα με τον Πατέρα του. Και ήθελε να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Πατρός του. Και στον κήπο της Γεστημανή τι είπε? Σαν άνθρωπος μιλώντας, Κύριε,
αν είναι δυνατόν αυτό το πικρό ποτήρι να μην το πιω, αλλά να γίνει το θέλημά σου. Και παράδειγμα είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι πάντοτε έκανε το θέλημα του Πατέρα του. Ήτανε πάντοτε υποτασσόμενος αυτό. Και φαινόταν η δύναμη του Θεού πάνω του. Και ο Θεός έκανε τις ενέργειές του. Και αν πάρω λοιπόν εγώ αυτή την απόφαση, πού θα βρεθώ, αδερφοί? Ο Πέτρος, σαν παράδειγμα μας το λέει η Γραφή, ταλαιπωρήθηκε. Και μπορεί να μην είναι στη ζωή μας το συγκεκριμένο παράδειγμα να πάω να αλλιεύσω, να πάω να ψαρέψω, αλλά μπορεί να είναι μια πολύ πιο σημαντική απόφαση που πρέπει να λάβω και να πάρω την απόφαση αυτή επιπολέως, κυρίως χωρίς να ρωτήσω τον Κύριο. Και τι έρχεται μετά στη ζωή μας, αδερφοί? Ταλαιπωρία. Αν προλάβω να μετανοήσω, ο Θεός με βοηθάει, με ελευθερώνει, αλλά πολλές φορές οι επιλογές μου, αδερφοί, θα πρέπει να τις στερήσω. Είναι δύσκολο αυτό. Τι ωραία που είναι να κάθομαι πίσω και να λέω, Κύριε, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω εδώ. Και γιατί, αδερφοί? Γιατί στη ζωή μας τα διλήμματα είναι καθημερινά. Δεν θα έρθουν πολλές φορές. Είναι καθημερινά. Όταν στέκεσαι μέσα στον κόσμο και μπροστά σου έρχεται η αμαρτία, έχεις ένα δίλημα εκείνη τη στιγμή. Θα στρέψεις το βλέμμα σου στην άκρη να υποταχθείς το θέλημα του Θεού? Ή θα ακολουθήσεις αυτούς που πηγαίνουν και περπατάνε κατά τη σάρκα? Ή θα πεις, δεν πειράζει, ο Θεός θα με συγχωρέσει? Ναι, ο Θεός θα συγχωρέσει, αλλά ποιος παίζει με την ψυχή του? Ποιος ρισκάρει τη ζωή την αιώνια? Ποιος διακινδυνεύει τις ευλογίες του Θεού στη ζωή του, παίρνοντας το ρίσκο και την απόφαση το ότι εγώ ναι μεν αγαπάω το Θεό, αλλά μ' αρέσει και η αμαρτία λίγο-λίγο, πότε-πότε? Και αδερφοί, αυτό μπορεί να μην το πούμε ότι είναι, να μην το πούμε ότι είναι μακριά από εμάς, είναι δίπλα μας κάθε στιγμή. Γιατί μην αγνοείτε τα διανοήματα του εχθρού και ως λέον οριόμενος γυρνάει γύρω-γύρω αν μπορεί κάποιον να καταπιεί. Δεν του δίνουμε τιμή, αδερφοί. Στον Κύριο δίνουμε τιμή. Στον Κύριο δίνουμε τη δόξα. Αλλά ο Θεός, που είναι Θεός πάσης σοφίας, μας έχει δώσει τη σοφία και τη σύνεση και τα μάτια τα πνευματικά να βλέπω τον κίνδυνο. Εάν βλέπεις τον κίνδυνο, το πνευματικό απομακρύνσου. Εφόσον μπορείς, εφόσον έχεις τη δυνατότητα να στρέψεις την πλάτη σου στην αμαρτία, πάρε την απόφαση εκείνη τη στιγμή να γυρίσεις το βλέμμα σου στον κόσμο και να στρέψεις το βλέμμα σου στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Στρέψε το βλέμμα σου στον ουρανό και πες, Κύριε, δώσε μου δύναμη να μείνω και σήμερα στο θέλημά σου. Γιατί ο αγώνας μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο την Κυριακή. Δεν είναι μόνο τις καθημερινές το βράδυ που ερχόμαστε εκκλησία. Είναι κυρίως όταν βγαίνουμε έξω από την εκκλησία. Είναι κυρίως όταν είμαστε στο σπίτι μας, όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε στη δουλειά μας, όταν είμαστε στο δρόμο που δεν μας βλέπει κανένας αδερφός, κανένας άνθρωπος. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε μόνοι μας απέναντι στο Θεό και δίπλα στην αμαρτία. Και η απόφασή μας, αδερφοί, μπορεί να μην είναι να πάω στην αμαρτία, αλλά μπορεί να μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Και η απόφαση που παίρνεις να μένεις ίσως και μακριά από το θέλημα του Θεού, σου στερεί την ευλογία, την ετοιμασμένη για εσένα ο Θεός. Όπως ακούσαμε και πριν, να μην κοιτάμε, αδερφοί, ποιον ευλογεί ο Θεός γύρω μας, συγκρίνοντάς το. Βεβαίως να βλέπουμε και να λέμε, Κύριε, ευχαριστούμε γιατί ευλογείς την εκκλησία σου, τα αδέρφια μας, και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά μην ψάχνεις να βρεις ποιον ευλογεί ο Θεός για να συγκριθείς μαζί του και να το φέρεις μπροστά στο Θεό. Ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει, Κύριε, γιατί δεν με ευλογείς? Γιατί δεν είσαι δίπλα μου? Γιατί δεν με ακούς? Αυτός που έδωσε ότα δεν ακούει? Αυτός που έδωσε μάτια δεν βλέπει? Αυτός που μας έφτιαξε κατομοίωση αυτού δεν είναι αυτός ο οποίος μας καταλαβαίνει? Μας πλαχνίζεται ο Θεός, αδελφοί. Σε σπλαχνίζεται ο Θεός. Σε συμπονάει ο Θεός.
Έρχεται δίπλα στο πρόβλημά σου και γονατίζει δίπλα σου ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μακρόθεν, είναι δίπλα μας ο Θεός. Είναι Θεός θαυμάτων. Είναι ο Θεός σου και ο Πατέρας σου ταυτόχρονα. Είναι ο Κύριός σου που σου δίνει εντολές και είναι ο Πατέρας σου που σε περιθάλπτει με την αγάπη του. Είναι αυτός ο οποίος στο πρόβλημά σου είναι δίπλα σου προτού συμβεί. Προτού γονατίσεις. Προτού δημιουργηθεί. Προτού φτάσεις αδιέξοδο. Πριν ακόμη γεννηθείς, ο Θεός σε είχε ζωγραφισμένο στις παλάμες του. Προτού ο Θεός, προτού εσύ κάνεις οποιοδήποτε βήμα, ξέρει το μέλλον. Και γι' αυτό στον Πέτρο τον άφησε να ταλαιπωρηθεί όλη τη νύχτα. Και τι κατάφερε? Τίποτα, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, έστω και για τα παθήματά μας, αλλά μακάρι να μας γίνονται μαθήματα, αδερφοί, τα πνευματικά μας παθήματα να γίνονται μαθήματα στη ζωή μας, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και να αποφεύγουμε τις παγίδες του εχθρού. Αν περπάτησε σε δρόμο ο οποίος ήταν άνυδρος, ήταν γεμάτος αμαρτίες, ήταν γεμάτος παγίδες, μην ξαναπεράσεις από εκεί. Μην περπατήσεις δίπλα στους ασεβείς. Μην κάνεις αυτό που θα σου πει ο άνθρωπος. Δεν θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, αδερφοί. Δεν θέλουμε να αρέσουμε σε κανέναν, μόνο στον Κύριο. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Δεν θα μπορώ να γίνω δούλος Θεού, να κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, να με χρησιμοποιήσει ο Θεός, να πάω εκεί που με στέλνει ο Θεός, να ακούσω τη φωνή Του, αν θέλω να αρέσω στους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει λίγο, έως και καθόλου, γιατί το αύριο δεν το ξέρουμε, ξέρουμε μόνο το τώρα, αδερφοί. Και τι έχουμε κάνει πίσω. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας προειδοποιεί και μας προφυλάσσει. Και αφού έγινε πρωί, ο Ιησούς τους ρωτάει. Λες και δεν ξέρει, βεβαίως και γνωρίζει. Τα πάντα γνωρίζει ο Ιησούς. Ξέρει. Και όταν σε ρωτάει, για κάποιο λόγο σε ρωτάει. Και όταν ο Θεός σου μιλάει, για κάποιο λόγο σου μιλάει. Δεν είναι μόνο για την οδηγία Του, δεν είναι μόνο για την ευλογία Του, είναι και για την διδασκαλία Του, είναι για τον καταρτισμό μας, είναι για, για την εκπαίδευσή μας, είναι για την οικοδομή μας, για ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει για να μας αναβαθμίσει, για να μας αλλάξει, για να μην είμαστε ίδιοι. Και τους ρωτάει, έχετε τίποτα για φαγητό, έχετε τι προσφάγιον? Και του λένε, όχι Κύριε. Τα έχεις κάνει καλά στη ζωή σου? Όχι Κύριε. Τα έχεις καταφέρει στη ζωή σου? Όχι Κύριε. Αυτό το οποίο ήθελες να κάνεις τελικά είχε επιτυχία? Όχι Κύριε. Και ξέρετε τι θέση παίρνουμε εκείνη τη στιγμή? Ταπείνωσης. Αν την πάρω τη θέση της ταπείνωσης εξ αρχής, θα αποφύγω το ψάρεμα μιας νύχτας ολόκληρης χωρίς να πιάσω τίποτα. Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, θα σου δείξει ο Θεός το πόσο χαίρεται μαζί σου. Αν χαμηλώσεις τον εαυτό σου, ο Θεός θα σε υψώσει. Θα ευαρεστηθεί σε σένα. Και αν πάρω αυτή τη θέση, τότε ο Θεός θα μπορεί να με χρησιμοποιεί. Και αν τον πλησιάσω τον Θεό, ο Θεός θα με γεμίσει, θα με αυξήσει. Τι έχει νόημα στη ζωή μας? Να έχω την παρουσία του Θεού μέσα μου γεμάτη, σαν ένα δοχείο γεμάτο. Να είναι γεμάτο το δοχείο μου. Ξέρετε τι γίνεται όταν φεύγουμε από την Εκκλησία? Αδειάζει το δοχείο μας. Ξέρετε τι γίνεται όταν ο Θεός μας στέλνει σαν πρόβατα εν μέσω λύκων? Αδειάζει το δοχείο μας. Δεν σε βάζει μέσα στην Εκκλησία να μείνεις μέσα στην Εκκλησία και να μην βγαίνεις έξω. Έρχεται, σου δίνει εδώ την πανοπλία τη δικιά του, τη ζώνη του, τα υποδήματα, την περικεφαλαία, το θώρακα και σου λέει βγες έξω. Αγωνίσου τον καλόν αγώνα τώρα. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά πρόσεχε, το λάδι το οποίο εγώ σου έδωσα στο αγγείο σου, να μην λιγοστεύει.
έλα σε μένα να στο γεμίζω, έλα ξανά σε μένα να σε αυξήσω. Μη μένεις σε μια ευλογία που σου έδωσε μια ημέρα και στέκεσαι σε αυτή την ευλογία. Η ευλογία ήταν για τότε, αλλά ο Θεός θέλει να σε ευλογεί συνέχεια. Όχι μία φορά που σε επισκέφτηκε στην εκκλησία, στο ταμείο σου, στο σπίτι σου, με μια εμπειρία στη δουλειά σου, με κάτι το οποίο θα δεις, με κάποια ευλογία την οποία θα επιτρέψει ο Θεός όταν εργαστείς το έργο Του. Έλα σε μένα να σου γεμίσω το αγγείο σου. Έλα σε μένα να πάρω τα προβλήματά σου. Έλα σε μένα να σου δώσω δύναμη Πνεύματος Αγίου. Έλα σε μένα να σου δώσω τώρα και εντολή και οδηγία τι να κάνεις. Ρίψατε το δίκτυο, είναι στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Ξέρω που είναι η λύση του προβλήματός σου. Ξέρω που πρέπει να πας για να μην ταλαιπωρηθείς. Ξέρω τι πρέπει να κάνεις για να είσαι ευλογημένος στη ζωή σου. Αν και θα έχεις δυσκολίες και προβλήματα, ξέρω εγώ τα πάντα γιατί έχω τη λύση στα χέρια μου. Έλα σε μένα, ακολούθαμε και εμπιστέψουμε. Έχει επίστη στη ζωή σου και ακολούθαμε να σου πω πού να ρίξεις το δίχτυ. Εγώ θα σου δείξω πού να ρίξεις το δίχτυ για να μπορείς να πιάσεις τα ψάρια για τα οποία θέλεις και να είναι τόσα πολλά και το δίχτυ παρόλα αυτά να μην σκίζεται. Έλα σε μένα να σου δώσω τόση ευλογία που να μην έχεις χώρο να τη βάλεις. Έλα σε μένα να σε οδηγήσω δια Πνεύματος Αγίου ώστε να μην ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Έλα σε μένα να σου δώσω οδηγία πάλι Πνεύματος Αγίου για το πώς θα εργαστείς και πού θα εργαστείς. Και όσο έρχεσαι σε μένα, εγώ θα ευαρεστούμε, γιατί θα βλέπω το παιδί μου ότι με έχει ανάγκη. Και ξέρετε αδερφοί, ο Θεός επιθυμεί την παρουσία μας στο ταμείο μας, να Τον πλησιάζουμε. Ευαρεστείτε, χαίρετε, όπως και εμείς θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό Του, έτσι και ένας πατέρας χαίρεται να βλέπει τα παιδιά Του, να Τον αγκαλιάζουν, να τον προϋπαντούν, να έρχονται δίπλα Του. Έτσι και ο Θεός χαίρεται να πηγαίνεις εκεί που βρίσκονται τα αδέλφια, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, εκεί που ο Θεός θα σου μιλήσει, εκεί που ο Θεός έχει ετοιμασμένη και προσδιορισμένη ευλογία για εσένα. Χαίρεται ο Θεός να σε βλέπει. Χαίρεται ο Θεός με σένα. Είσαι το παιδί Του. Είσαι αυτό το οποίο ο Θεός έχει σε το αίμα Του αγορασμένο. Είσαι ο πόνος της ψυχής Του. Είσαι ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Είσαι αυτός για τον οποίο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μεσιτεύει στον Πατέρα. Είσαι αυτός που το Πνεύμα το Άγιο έχει έλθει μέσα σου εν δυνάμει και λαλεί λόγια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Πέτρος λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο Ιωάννης ότι ο Κύριος είναι. Και όταν το κατάλαβε, εζώστη το επένδυμά του. Και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, αδελφοί, θέλουμε να μπούμε από κάτω. Να γονατίσουμε. Να μην έχουμε δικιά μας να προβάλλουμε το εγώ μας. Να μην λέμε εγώ, πώς το λέω το εγώ. Δικαιολογώ τον εαυτό μου. Μα έκανα εκείνο, μα έκανα το άλλο. Στην καρδιά μου μέσα, η καρδιά μου μπορεί να φωνάζει από δικαιολογίες. Δεν πρέπει, αδερφοί, να έχουμε δικιά μας γνώμη. Θέλω να έχω τη γνώμη του Πατέρα μου. Θέλω να έχω, μην έχω δικό μου θέλημα, θέλω να έχω το θέλημα του Πατρός μου. Και όταν πήγανε κοντά και πλησιάσαν τον Ιησού, ο Κύριος είχε και ψάρι και άρτο και τους λέει φέρτε αυτά τα οποία πιάσατε. Και είδε ο Θεός και είδαν οι μαθητές μάλλον ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και ανέβη Σίμων, Πέτρος, και έσυρε το δίκτυο επί της γης, γέμον ηχθείων, λέει, μεγάλων 150 τριών, και δεν εσχίστηκε το δίκτυο. Η ευλογία που θα σου δώσει ο Θεός θα είναι όσοι αντέχεις. Όσοι αντέχεις. Δεν θα σου δώσει ούτε πιο λίγο για να αδειμονείς, αλλά ούτε και παραπάνω για να μην αντέχεις.
όσοι χρειάζεσαι, ώστε να μην γίνει ζημιά στην ψυχή σου. Και ο Θεός αυτό το οποίο θέλει είναι να τον πλησιάσουμε για να μας τη δώσει. Εμείς θέλουμε, αδερφοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι η αποφάση του ανθρώπου. Το πρόβλημα είμαι εγώ. Με αυτά τα οποία σκέφτομαι, με αυτά τα οποία κάνω, με αυτά τα οποία θέλω, με αυτά τα οποία λέω. Και μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει, αδερφοί, να μην λέω πολλά, αλλά να ακούω πολύ. Να ακούω πιο πολύ. Να ακούω πιο πολύ από αυτά τα οποία έχει ο Θεός να μου πει. Να μην αποφασίζω εγώ. Και τους είπε ο Θεός, γευματίσατε, και κανένας δεν ετόλμαε να εξετάσει και να πει ποιος είναι, γιατί ήξεραν ότι είναι ο Ιησούς. Δεν γίνεται να πει άνθρωπος λόγο και να γίνουν αυτά. Δεν μπορεί άνθρωπος να σου πει να κάνεις κάτι και να υπάρχει επιτυχία. Δεν γίνεται να, μόνος σου να μπορέσεις να έχεις τη ζωή σου αποτελέσματα καλά. Και αν έχεις, θα είναι για λίγο. Και αν έχεις, δεν θα είναι αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Και αν αποφασίσεις μόνος σου, σε δυσκολία θα έρθεις. Και ξέρεις όταν σε ευλογεί ο Θεός, ότι το έκανε ο Θεός. Το ξέρεις. Όταν με ευλογεί ο Θεός, έχω παρησία και ξέρω ότι ο Θεός το έκανε. Και το φωνάζω, ο Θεός το έκανε. Και όταν έρχεται ευλογία, τι λέω, ο Κύριος είναι. Και ο Θεός, και ο Ιησούς Χριστός, ρωτάει τον Πέτρο, ξέροντας την αγάπη του όμως, του Πέτρου προς αυτόν, αλλά τον ρωτάει, «Μ' αγαπάς, Σίμων Ιωνά?» Αγαπάς με περισσότερο από όλα αυτά? Και αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, αδελφοί. Για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολη. Όταν ο Θεός έρχεται και σε ευλογεί, αν έρθει και σου πει, αν στα πάρω όλα, θα με αγαπάς? Μ' αγαπάς για αυτά ή μ' αγαπάς γιατί είμαι εγώ? Και εκεί, αδελφοί, καταλαβαίνουμε πόσο αγαπάμε εμείς τον Χριστό. Ο Θεός δεν είναι τίποτα για αυτόν να μας δώσει όλη την ευλογία. Δεν είναι τίποτα για αυτόν. Αλλά πρέπει να αγαπάμε το πρόσωπό Του. Γιατί, αδελφοί, στον ουρανό θα πάμε επειδή αγαπάμε το πρόσωπό Του. Όχι για τις ευλογίες, αν και για αυτά είμαστε ευγνώμονες, δεν τα αξίζαμε. Ποιος μπορεί να ευλογήσει τον άνθρωπο? Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να χαρίσει δόσεις αγαθές. Μόνο ο Θεός μπορεί η ζωή σου να κάνει τελεία θεραπεία, τελεία υγεία να σου χαρίσει αν είσαι ασθενής. Τέλεια λύση να σου δώσει το πρόβλημά σου. Εργασία να σου χαρίσει άμα είσαι άρρωστος. Άμα δεν έχεις δουλειά, συγγνώμη. Να σε ενώσει με την οικογένειά σου. Να σου χαρίσει παιδιά. Να ευλογήσει τον οίκο σου. Να σου δώσει πνεύμα Άγιο. Να έρθεις στο σπίτι σου και να χαρίσει ειρήνη. Να έρθεις στην εκκλησία και να δώσει ευλογίες. Να κατέβει η παρουσία του Θεού και να αλλάξουν όλα. Να χαρίζει ο Ιησούς Χριστός τα χαρίσματα, τα μεγάλα. Να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο με προφητείες, να μιλάει ο Θεός. Οι ευλογίες όλες είναι από τον Κύριο, αδερφοί. Από κανέναν άνθρωπο. Αλλά πρόσεχε στη ζωή σου να μην ζεις μόνο γι' αυτό, αλλά να ζεις για να συναντήσεις το πρόσωπό Του. Να ζεις κάθε μέρα και να περιμένεις πότε θα έρθει για να τον συναντήσεις. Και να σου λέει ο Θεός, με αγαπάς περισσότερο από αυτά? Και το απαντάει ο Πέτρος. Κύριε, εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Και του δίνει ο Θεός εντολή. Βόσκε τα αρνία μου. Σου δίνω ευλογία. Βόσκε όμως και τα αρνία μου. Μπες μέσα στο έργο του Θεού. Υπηρέτησε τα αδέρφια σου. Σήκω από εκεί που είσαι και κάθεσαι και νομίζεις ότι είναι μόνο η ζωή χριστιανική να περιμένω την ευλογία του Θεού. Η χριστιανική ζωή, αδερφοί, είναι αγώνας. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να εργάζεται για τον Κύριο χάνει από την ευλογία του Θεού. Χάνει από αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν. Και πού θα εργαστώ? Ό,τι βλέπω μπροστά μου, ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν λέω εγώ κάνω μόνο αυτό, δεν κάνω το άλλο. Αλλά αν έχω αγάπη για τον Κύριο, τρέχω παντού για τον Κύριο. Γιατί ξέρω ότι το κάνω για αυτόν, γιατί αγαπάω το πρόσωπό του. Και τι μου λέει ο Θεός? Βόσκε τα αρνία μου. Δεύτερη φορά τον ρωτάει. Αγαπάς με?
Σι εξεύρεις ότι σε αγαπώ, Κύριε. Ποιημένε τα πρόβατά μου. Οδηγία για το έργο του Θεού. Οδήγησε τα πρόβατά μου. Δώσ' τους τροφή, δώσ' τους νερό. Βοήθησε έναν αδερφό σου. Οδήγησε τον στο θέλημα του Θεού. Οδήγησε τον στην εκκλησία, ένα πεσμένο αδερφό. Φέρ τον μέσα στο σώμα του Χριστού. Φέρ τον μέσα εκεί που είναι η ευλογία και μιλάει ο Θεός και ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Μην είσαι αδιάφορος απέναντι στα αδέρφια σου, απέναντι σε αυτόν ο οποίος ο Θεός σου βάζει πλησίον σου. Να δείξεις την αγάπη σου. Έναν άνθρωπο ο οποίος σου φέρνει δίπλα σου, στη δουλειά σου, στο δρόμο, για να του μιλήσεις και σου ζητάει κιόλας να του μιλήσεις για τον Κύριο. Άνοιξε το στόμα σου να του μιλήσεις για τα λόγια τα οποία ο Θεός λέει και φέρνει ζωή στους νεκρούς. Ζωντανεύει, ανασταίνει νεκρούς ο Κύριος. Και από αυτά τα λόγια και εσύ αναστήθηκες. Και με αυτά τα λόγια πάλι ανανεώνεσαι εσύ. Μίλα στον αδερφό σου που είναι μόνος του, είναι πεσμένος. Ας απορρίψουμε, αδερφοί, τα παράπονα από τις καρδιές μας. Ας διώξουμε τα εγώ μας. Ας διώξουμε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Ας πλησιάσουμε τον Θεό. Και ο Θεός, αδερφοί, που μας ρωτάει αν τον αγαπάμε και του λέμε «Ναι, Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπώ», μας δίνει οδηγία τι να κάνουμε. Τρίτη φορά τον ρωτάει «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Και λυπήθη ο Πέτρος ότι τον ρώτησε τρίτη φορά. Και του λέει, Κύριε, ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπώ. Βόσκε τα πρόβατά μου και του αποκαλύπτει μετά, αδερφή, το μέλλον του. Και ο Θεός αποκαλύπτει στο δούλο του, στο παιδί του, στον άνθρωπο που εργάζεται το θέλημα του Θεού, στο παιδί του το οποίο τον πλησιάζει, του αποκαλύπτει το μέλλον του. Δεν μας αφήνει απληροφόρητους. Του λέει, όταν θα μεγαλώσεις, όταν θα γεράσεις, μάλλον όταν ήσουν νεότερος, έκανες ό,τι ήθελες. Όταν γεράσεις όμως, θέλεις εκτείνεις τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέλλον μας, ο Θεός όμως μας προειδοποιεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, όμως ο Θεός μας λέει τι θα γίνει. Και του το είπε για να του δείξει με ποιον θάνατο θα το δοξάσει και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Και στραφείς ο Πέτρος, είδε τον Ιωάννη που τον ακολουθούσε και ρώτησε τον Χριστό, του λέει, Κύριε ούτως δε τι, και του λέει, εάν αυτόν θέλω να μένει ο σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Ό,τι και αν θέλει να κάνει ο Θεός με τον αδερφό σου, είναι για τον αδερφό σου, εσύ ακολούθα τον. Ό,τι θέλει να κάνει ο Θεός με τους γύρω σου, θα το κάνει. Γιατί το έργο του Θεού είναι ξεχωριστό. Γιατί το έργο του Θεού είναι για σένα από τον Κύριο ετοιμασμένο. Από τον Κύριο ετοιμασμένο. Και αυτό τι φανερώνει, αδερφοί. Τη μοναδικότητα που έχουμε εμείς στα μάτια του Θεού. Αν ήταν έτσι, αν δεν ήταν έτσι, θα μας έβλεπε όλους μαζί και θα εργαζόταν ο Θεός με τον ίδιο τρόπο σε όλους μας. Όμως ο Θεός, για να καταλάβουμε την αγάπη Του, η λεπτομέρεια της ζωής μας για το Θεό έχει σημασία. Μας αντιμετωπίζει με λεπτομέρεια, παρακολουθεί με πολύ αγάπη και με λεπτομέρεια την πορεία μας, τη συνέχειά μας και το τέλος μας, που το ξέρει το τέλος μας. Αλλά τι κάνει ο Θεός, δίνει ευκαιρίες κάθε μέρα. Και τελειώνοντας, αδελφοί, λέει στο τέλος ότι είναι και άλλα πολλά, λέει, όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφώσει καθέν, ούτε αυτός ο κόσμος θα τα χωρίσει, ούτε όλα τα βιβλία. Είναι πάρα πολλά τα οποία κάνει ο Θεός στη ζωή μας, στη ζωή όλων των αδερφών και αυτά τα οποία έχει κάνει και στο παρελθόν και θα κάνει, αδερφοί. Έχει ο Θεός μεγάλη ευλογία για την Εκκλησία Του. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί μεγάλη ευλογία. Από μας εξαρτάται εάν θα τη ζήσουμε. Θα γίνει η ευλογία. Αν θα τη ζήσουμε έχει σημασία. Ο Θεός θα ευλογεί στην Εκκλησία Του. Θα ευλογεί στα πρόβατά Του. Θέλω όμως να είμαι μέσα στα πρόβατά Του. Θέλω όμως να είμαι στην ύμφη του, την κεκοσμημένη, που δεν έχει κοιλίδα, ηρητίδα ή τίντου τιούτων. Θέλω να είμαι στο σώμα του Χριστού, σε αυτό το οποίο ο Θεός δεν βλέπει πάνω μου αμαρτία, αλλά βλέπει την πρόθεσή μου, έστω και με τα λάθη μου, να τον ακολουθώ. Και μέσα σε αυτό το σώμα,
ο Θεός θα αρχίσει να εργάζεται, όπως ήδη το κάνει. Αλλά θέλω, αδερφοί, να με χρησιμοποιήσει. Να μας χρησιμοποιήσει όλους. Να ζήσουμε τις ευλογίες του Θεού. Να ζήσουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμασμένα για την Εκκλησία Του και για μας. Βλέπουμε, η αγάπη του Θεού δεν έχει τέλος. Βλέπουμε κάθε μέρα και όσο μας αποκαλύπτεται ο Θεός, ότι ο Θεός μας εκτιμάει πάρα πολύ. Τι τιμή πρέπει να δώσουμε σε αυτόν, αδερφοί. Τι τιμή πρέπει να δώσουμε όταν έναν άνθρωπο τον οποίο τον σέβεσαι, τον εκτιμάς, κάνεις τα πάντα για αυτόν, φοράς τα καλύτερα ρούχα, να είσαι ευπρεπισμένος μπροστά του, του δίνεις τα καλύτερα. Δεν σε νοιάζει αν δώσεις λεφτά, δεν σε νοιάζει αν δαπανηθείς, δεν σε νοιάζει αν κουραστείς, δεν σε νοιάζει τίποτα γιατί τον αγαπάς και τον σέβεσαι και θες να κάνεις τα καλύτερα και να του χαρίσεις τιμή. Για τον Κύριο, αδερφοί, δεν αξίζουν τα πάντα αυτά τα οποία μας έχει δώσει, να του τα δώσουμε πίσω όλα και αυτός να μας τα επιστρέψει πολλαπλάσια, αδερφοί, και πάλι να του τα δίνουμε. Και πάλι να τον υπηρετούμε και πάλι να τον πλησιάζουμε και πάλι να πηγαίνουμε πίσω από αυτόν, να τον ακολουθούμε χωρίς να κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, τι γίνεται στον αδερφό μας, αλλά να βλέπουμε στα μάτια του Χριστού, βλέποντας και δείχνοντάς μας εκείνος τι πρέπει να κάνουμε. Και αν ο Θεός, αδερφοί και αδερφέ, σου δείχνει στη ζωή σου τι πρέπει να κάνεις, είσαι αναπολόγητος αν δεν το κάνεις. Κάντο για να έρθει ο Θεός στη ζωή σου και να ενεργήσει θαυμασίως. Κάνε το θέλημα του Θεού. Υποτάξου στο θέλημα του Θεού. Μη λες μπορώ να κάνω τα πάντα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Καμία δύναμη δεν έχει ο άνθρωπος. Και κάθε μέρα, αδερφοί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Θεός έρχεται ταχαίως και θέλει να υψωθεί ο οίκος του, να υψωθεί υπεράνων πάντων των βουνών. Θέλει ο Θεός να υψωθεί το όνομά του στη ζωή σου, αλλά πρώτα μέσα σου, στην οικογένειά σου, το θέλημά του να γίνει στη ζωή σου, στην εκκλησία μας, και να μπορεί ο Θεός να βλέπει εμένα και εσένα να είμαστε εν με τον Πατέρα, για να μας κάνει πάντοτε και όλους μας εν μία εκκλησία, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να ακολουθούμε τον Χριστό. Τον Ιησού Χριστό να ακολουθείς τη ζωή σου και τίποτα άλλο να μην έχεις στην καρδιά σου καμία σκέψη. Ακολούθα αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει στο τέλος της πίστεώς σου, που είναι η απολύτρωση της ψυχής σου και θα είναι η συνάντησή σου με τον Κύριο, που θα τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο, γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Σε αγαπάει ο Θεός. Σε περιμένει ο Θεός. Και ο Θεός δίνει μηνύματα ελπιδοφόρα. Ελπίδα είναι ο Θεός. Μόνο αυτός είναι η ελπίδα μας. Μόνο αυτός είναι η καταφυγή μας. Το φρούριό μας. Μόνο αυτός. Και ο Θεός θα δεις ότι στη ζωή σου θα φαίνεται ένδοξος και θα δεις ότι θα αρχίσει να εξαφανίζεται το εγώ σου. Με αυτό έχουμε μάχη να δώσουμε, αδερφοί. Με τον εαυτό μας, τη σάρκα μας, τις επιθυμίες μας, τις αμαρτίες μας και τα θέλω μας. Με αυτό αγωνιζόμαστε. Και ο Θεός μας έχει δώσει όπλα ισχυρά για να νικήσουμε τον άνθρωπο και να βγει ο πνευματικός άνθρωπος. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.